Φωτογραφίε ντοκουμέντο με του βασικού πρωταγωνιστέ του σκανδάλου διαφθορά υπέρ του Κατάρ, Κατάρ Γκέιτ, Αντώνιο Παντζέρι και Φραντζέσκο Τζιόρτζι, στι οποίε οι δύο Ιταλοί κουβαλάνε με βαλίτσε λεφτά, βγήκαν στην επιφάνεια. Σε φωτογραφίε από τι κάμερε ξενοδοχείου στι Βρυξέλλε, οι δύο άνδρε, βασικοί πρωταγωνιστέ του σκανδάλου, φαίνεται να κουβαλάνε βαλίτσε στι οποίε πιθανολογείται ότι υπήρχαν λεφτά. Τι φωτογραφίε έβγαλε στη δημοσιότητα η εφημερίδα La Republica. φωτογραφίε είναι από μία συνάντηση των βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου διαφθορά υπέρ του Κατάρ που έγινε στι 10 Δεκάτου του 2022 σε ξενοδοχείο των Βρυξελών να έγινε ανάμεσα στον Υπουργό Εργασία του Κατάρα Λί Μπεν Σαμίχ Αλ Μάρι, τον Αντώνιο Παντζέρι και τον σύζυγο Τσέβα Καηλή Φραντζέσκο Τζόρτζι. Ο Τζόρτζι μάλιστα είχε μαζί του τη μικρή κόρη του ζεύγου σε ένα καρότσι. Η Ιταλική εφημερίδα αναφέρει στο διάδρομο του ξενοδοχείου που οδηγεί στη σουίτα του Υπουργού του Κατάρ Αλί Μπεν Σαμίχ Αλ διακρίνεται ένα άλλο άνδρα όπω ο Λαδίνου Καταριανό, ο οποίο σέρνει μια βαλίτσα τρόλεϊ και ακολουθεί τον Παντζέρι. Όλα αυτά διαδραματίζονται γύρω στι 6. Μαζί είναι και ο Τζόρτζι. Μετά από μισή ώρα ο σύντροφο Σεβα Καηλή φεύγει από το δωμάτιο και κατεβαίνει στο χ αφήνει το παιδί με το καρότσι σε ένα άτομο και πηγαίνει πίσω στον τέταρτο όροφο. Μετά από μία ώρα η συνάντηση τελειώνει. Ο Παντζέρι φεύγει από το ξενοδοχείο μαζί με το χαρτοφύλακα που είχε. Ο χαρτοφύλακα δείχνει να έχει παχύνει. Ο εισαγγελέα μάλιστα είχε κάνει ένα κόκκινο κύκλο στο χαρτοφύλακα στι φωτογραφίε από την έρευνα. Γιατί φαίνεται πιο γεμάτο. Έγραψαν τα δικαστικά γραφεία των Βρυξελών στην έρευνά του όπω λέει η Ιταλική εφημερίδα που θεωρεί ότι οι φωτογραφίε δείχνουν τι επαφέ των Ιταλών με του Καταριανού και φαίνεται ότι απεικονίζουν και τι χρηματικέ συναλλαγέ ανάμε στι δύο πλευρέ.